επαφής ανάληψης ή της ανάληψης και της παράδοσης της παλιάς προς τη νέα ή της νέας προς την παλιά. Είναι μια διαδικασία που γίνεται εν ώψη της νέας δημοτικής περίοδου που ξεκινάει από αύριο και τελειώνει 31 Οκτώβου του 2019. Θα πω δύο λόγια εγώ, δύο λόγια ο κύριος Συνάλλης και μετά αυτά τα οποία έχουμε να πούμε σε ό,τι αφορά την παραγωγή παράδοση. Στα τρία χρόνια αυτά τα οποία είναι η σημερινή δημοτική περίοδο που τελειώνει σήμερα και εγώ και οι συνεργάτες μου προσπαθήσαμε πάρα πολύ από τη συνένωση του Καλλικράτη των 8 Δήμων σε ένα να τα φέρουμε βόλτα. Διότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και ιδίως από οικονομικής άποψης και από υπηρεσίες που δυστυχώς δεν υπήρχε σε κανένα από τον Δήμο. Θέλω να πιστεύω ότι μετά από πολλή δουλειά και δικιά μου και των συνεργατών θα καταφέραμε σε ό,τι αφορά την οργάνωση του Δήμου από υπηρεσίες, την οικονομική κατάσταση που ήταν πάρα πολύ φορτική στη νέα Δημοτική Αρχή 2011-2014, καταπτώσαμε να μην οφείλουμε οφειλές που παραλάβαμε την 1η-1η-2011 ύψους 20-21 εκατομμύρια ευρώ και σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, δηλαδή την ίδρυψη, την καθαριότητα, τον φωτισμό, θέλω να πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Δεν σας κρύβω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και είναι και ακόμα δύσκολη η κατάσταση, διότι η δημοτική έτσι, εξουσία συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική εξουσία που επικρατεί στην πατρίδα μας και επειδή τα πράγματα δεν πάνε καλά από οικονομικής άποψης, όχι μόνο από κρίση των αξιών, θέλω να πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Εγώ εύχομαι στον επικεφαλής πρώτα και σε όλους τους άλλους εκλεγμένους δύναμη, υγεία και κουράγιο για να τα βγάλουμε πέρα. Διότι και εγώ και η δημοτική μου ομάδα θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι θα προταθεί και σε ό,τι θα έρθει προς έμβριση, πάντοτε προς όφελος των πολιτών. Εγώ να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τους προέδρους της θεατρίας που τελειώνει σήμερα, να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αυτά τα 3,5 χρόνια ήταν δίπλα μας αρρωγή για την προβολή και την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και την ενημέρωση γενικά των πολιτών και να ευχηθώ, όπως σας είπα, καλή θητεία, υγεία, δύναμη και κουράγιο. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφε, κύριε τον Γάσο Μαζικής Ενημέρωσης, σας καλωσορίζω και εγώ και σας εύχομαι να έχουμε μια καλή τετραετία. Να ξέρετε ένα πράγμα, όπως είπε ο Δήμαρχος, τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα. Η οικονομική κατάσταση της χώρας, το ίδιο συμπάγει και το Δήμο, αυτό το ξέραμε όμως και πρωτού κατηγούμε υποψήφι. Γνωρίζαμε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα και ότι αυτά θα τα αντιμετωπίζαμε μπροστά μας. Εγώ σαν Δήμαρχος και σαν νέα Δημοτική Αρχή είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε έστω και λίγους χρήματα με πολλές προσπάθειες, με πολλές ώρες, με σωστή συνεργασία με όλες τις ομάδες που θα είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί για πρώτη φορά θα είναι 5 ομάδες που θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και 6 κυρίες. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλύτερα. Αυτό το πίστευα, το πιστεύω και πιστεύω ακράδαντα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό θα πετύχουμε. Από εκεί και πέρα εύχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει όλους να έχουμε υγεία, προσωπική, οικογενειακή και να έχουμε καλή επιτυχία στο έργο για αυτό που μας στείλανε οι δημότες στο Δήμο Καλαμπάκας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνεργασία να έχουμε όλοι και καλή θητεία. Να είμαστε καλά παιδιά. Αυτά τα οποία θα σας πω τώρα ενημέρωσα τον κύριο Συντάλη κατά καιρούς, τον ενημέρωσα και χθες, είναι